Νέας Δημοκρατίας, που προεξοφλούν ήδη 10 εξεταστικές. Άκουσα τον κύριο Βασίλη Κεκέρογλου μόλις προχθές να λέει ότι θα γίνουν μετά τις εκλογές και θα βαρύνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 2 προανακριτικές είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα δε η κυρία Μαρία Σπυράκη ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα υπάρξει έρευνα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της ΔΕΠΑ, που την ανέφερε ως σκάνδαλο μάλιστα. Άρα θέλω να πω, μήπως μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα εξεταστικών, προανακριτικών, που μάλλον δεν κάνει καλό στο πολιτικό σύστημα. Προσέξατε 2 φορές που σας είπα ότι κάποιοι κλείνουν το μάτι για συμψηφισμό και συγκάλυψη. Το λέω για τρίτη φορά, εννοώ αυτό. Το λέω για τρίτη φορά και είμαι πολύ αυστηρός. Όσοι θέλουν να ξεκινήσουν προτάσεις για εξεταστικές είναι εδώ. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πλειοψηφία στη Βουλή για να τις υποβάλεις. Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα, να τα δούμε προς Θεού. Σίγουρα όμως δεν μπορούν να μπουν στο ζύγι. Αυτού του τύπου η ρητορία που κατά τη γνώμη μου δηλώνει αμηχανία και νευρικότητα και έλλειψη επιχειρημάτων. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Που λέει ότι κοιτάξτε, εάν σας φέρνουν οι ανακριτές και το δικαιακό σύστημα από το FBI μέχρι τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου οποιαδήποτε υπόθεση και τολμάτε να αντιθέτετε υπό διερεύνηση τυπική, θα δείτε και εμείς τι θα σας κάνουμε ύστερα. Με συγχωρείτε, τι σημαίνει. Αυτό το αποκρούω απολύτως ως επιχείρημα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει να το ανοίξει, να το φέρει. Για δε το ζήτημα του προοδευτικού μετόπου. Προηγούμενα, για να κλείσω με αυτό που είπε ο κύριος Σκυλάκος, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχει το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, υπάρχουν τα ζητήματα των ελευθεριών, υπάρχουν τα ζητήματα των θρησκευτικών, της εκκλησίας, της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και υπάρχουν και ζητήματα οικονομίας και υπάρχει και το ευρωπαϊκό ζήτημα γύρω από το οποίο διαμορφώνονται οι πόλοι δεξιάς, αριστεράς, προοδευτικών προτάσεων κτλ. Που είναι ικανά στοιχεία για τη συνάντηση μαζικά του κόσμου των παραδόσεων που είναι της αριστεράς, της ριζοσπαστικής ανανοτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, δυνάμεων που αυτοορίζονταν ως κεντροαριστερή και σίγουρα ας πούμε των πράσινων κτλ. Είναι ανοιχτό αυτό το πεδίο, αυτό το πεδίο καλλιεργείται, είναι μπροστά μας, αλλά έχει ως προϋπόθεση βεβαίως να μην κλείνουμε τα μάτια μας και σε θέματα που οδήγησαν στη χρεοκοπία τη χώρα. Δεν μπορούμε εν όψη του νέου πολιτικού σκηνικού, όποιο και αν είναι αυτό, να μοιράσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, πόσο μάλλον που ο λαός για άλλο πράγμα ψήφισε για πρώτη φορά αριστερά, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα όλα αυτά να τα ξανακλειδώσουμε στα ντουλάπια, να τα βάλουμε στα συρτάρια, να κάνουμε πως δεν ξέρουμε, να κλείσουμε το μάτι στους δικαστές να πάνε ας πούμε στα ερμάρια ή στο περιθώριο αυτές οι υποθέσεις. Είναι λάθος. Δείτε το Ερίκος Ντινάν, που είναι πιθανότατο από εκεί να μην υπάρχει καμία ποινική ευθύνη, είτε για λόγους παραγραφών είτε για άλλους. Είναι μια κλασική υπόθεση όπου ένα δημόσιο νοσοκομείο έγινε συγκεκριμένη μεθόδευση και χειραγώγηση για να πάει στον ιδιωτικό τομέα, στους ιδιώτες και ταυτόχρονα μερικές εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι από το πολιτικό σύστημα, κορυφαία στελέχη με τις οικογένειές τους, δωρεάν ενοσηλεύονται εκεί πέρα μέσα. Και αυτά είναι πλήρως αποδεδειγμένα. Αντισόμαστε. Να σιωπήσουμε, δεν πειράζει. Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Σκυλάκο. Για να μην αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Αλλά θέλω να σας πω. Το θέλω να σας πω. Είναι πράγματα τα οποία έχουν τα 400 εκατομμύρια που χρωστάνε τα δύο κόμματα και που δεν είναι προφανές ότι δεν μπορούν ας πούμε, να τα αποπληρώσουν τουλάχιστον με το τρέχον ύψος που είναι πολύ χαμηλό πλέον της κρατικής χρηματοδότησης. Να πούμε ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει θέμα, πάμε να συνεργαστούμε με όποιον πρόκειται κτλ. Αλλιώς είμαστε σκευωροί, αλλιώς είμαστε στοχοποιούμε ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν. Απλώς κύριε Πρόεδρε, μία παρατήρηση αν μου επιτρέπετε. Θα πρότεινα απλώς, έχεις το λόγο, αλλά παρά το γεγονός ότι είναι η σειρά του Μανώλη, να μείνουμε λίγο στο σημερινό θέμα. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Θα πάμε στα θέματα των συνεργασιών και όλα αυτά ούτως ή άλλως. Αλλά έχουμε φρέσκα φρούτα σήμερα. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μια δικογραφία η οποία ξαναβάζει στο τραπέζι μία σειρά από πράγματα. Απλώς αν μου επιτρέπει ο Μανώλης να πω το εξής, ότι ασφαλώς κανείς δεν θέλει
συμψηφισμό και κανείς δεν είναι υπέρ του συμψηφισμού, αλλά όλοι νομίζω τάσσονται υπέρ της πλήρους διερεύνησης. Για παράδειγμα, για το θέμα της ΔΕΠΑ, το οποίο, και για το οποίο επίσης υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις από τις εφημερίδες και από την εφημερίδα μου και από άλλες εφημερίδες, υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει και μια ποινική δίωξη του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει στη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι όταν θα, αν θα επαναλάβει αυτά που είπε δημοσίως στη συνέντευξη τύπου ότι ήξεραν κάποιοι υπουργοί, προφανώς θα πει ο ανακριτής, στο παιδό θα πάμε στη Βουλή. Επομένως πιστεύω ότι και εκεί θα πρέπει να γίνει διερεύνηση. Αλλά θα έλεγα και μία ακόμη παρατήρηση. Επειδή υπάρχει το θέμα της ζήμης, το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, και επειδή γίνεται και πολλής λόγος και για τις πολιτικές στοχοποιήσεις. Όπως είπε και ο Σεραφείμ, με τις ανακοινώσεις του Κινάλι, οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω καμία στοχοποίηση εντός εισαγωγικών των εταιριών. Για παράδειγμα, στο θέμα της ζήμης, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, και ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο, είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό βάση νόμου και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. 2012, έλεγε, βεβαίως, επί Στουρνάρα. Γιάννη Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών. Και είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και έλεγε ότι αυτή ήταν μια. Ο οποίος δεν υλοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος ποτέ, έτσι. Ναι, και αυτό, όχι, συγγνώμη, Σεραφείμ. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, και νομίζω ο πρόεδρος της Βουλής θα το ξέρει καλύτερα, γιατί ήταν στα πλαίσια κοινοβουλευτικών συζητήσεων, ελέγχων, λέει ότι η συμφωνία με τη ΖΥΜΕ στηρείται και μάλιστα, ενώ είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός πολλές φορές ότι θα αλλάξει αυτή τη συμφωνία, δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Επομένως, ό,τι είχε υπογράψει ο Στουρνάρας, αυτή την συμφωνία αποφάσισε και συνεχίζει να εφαρμόζει. Άρα, δεν στοχοποιούνται οι εταιρείες. Και αλλά πολύ περισσότερο, Σεραφείμ, ας πούμε, στο θέμα της Νοβάρτης, που έχει προαναγγελθεί ως ένα μεγάλο θέμα και σίγουρα ένα μεγάλο σκάνδαλο σχηραγώγησης όλης της φαρμακευτικής και ιατρικής δαπάνης, δεν έχουμε δει από την κυβέρνηση κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τον έλεγχο ή τις δομές του φαρμάκου. Ό,τι δηλαδή εφαρμοζόταν από την Οβάρτης πριν, εφαρμόζεται και τώρα. Ενώ οι Αμερικανικές αρχές ελέγχουν αυτό το σύστημα προκειμένου να ζητήσουν αποζημιώσεις και να γύρουν αποζημιώσεις από την Οβάρτης. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο, ούτε έχουμε δει σε ό,τι αφορά το σύστημα των ιατρών, των συνταγών κλπ. Δεν έχουμε δει. Έχει μείνει μονάχα στα 10 πολιτικά πρόσωπα στην συγκεκριμένη στόχευση. Η δικαστική έρευνα, το λέω προς ναι, αλλά από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την κατανομή των δαπανών ή τον τρόπο χρηματοδότησης, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Ναι. Κύριε Αμυρά, καταρχήν να γνωρίζετε ότι από τον Ιούλιο έχει γίνει ειδική διακομματική επιτροπή για την τιμολόγηση του φαρμάκου, μετά μάλιστα από μια πρόταση που είχε γίνει από την κυρία Γεννηματά και από διάλογο με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό, η οποία ελπίζουμε, είμαι σίγουρος, ότι θα καταλήξει μέσα και από αυτή την δραματική εμπειρία όλων αυτών των ετών σε πάρα πολύ συγκεκριμένους τρόπους σε σχέση με το φάρμακο, όπου ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις και τηρούνται, γι' αυτό δεν έχει βγει τίποτα καινούριο, για πολύ μεγαλύτερους ελέγχους και για μια υγιή σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία και για τις σχέσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με την διεθνή φαρμακοβιομηχανία. Εγώ θα συνταχθώ μαζί σας, όσο ίσως να σας φανεί παράξενο, ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα και η παρούσα κυβέρνηση με τις εταιρείες να είμαστε πολύ πιο αυστηροί, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έρχονται και επανέρχονται στις δουλειές, ενώ είναι στο κέντρο του εκμαυλισμού. Μπορεί να φταίει το πολιτικό σύστημα, αλλά υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διαχρονικά, συστηματικά και διεθνώς έχουν αυτή την πρακτική της διαπλοκής, δηλαδή. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε κάποιες συμβάσεις. Χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους. Έχουν γίνει προσπάθειες και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αλλάξει όλο το σύστημα των διεθνών συμβάσεων, το πώς γίνονται πλέον και οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις και οι έλεγχοι. Έχει εναρμονιστεί όχι απλά με τα ευρωπαϊκά, αλλά είναι και πολύ πιο αυστηρό, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε στο μέλλον τέτοια φαινόμενα εάν και το πολιτικό σύστημα σταθεί στο ύψος του και δεν διακατέχεται από έναν πολιτικό και οικονομικό μυθριδατισμό, δηλαδή στελέχη του πολιτικού συστήματος, να θεωρούν ότι και περίπου και δικαίως ή εν πάση περιπτώσει δεν τρέχει και τίποτα, αφού δίνουν τόσα στην πατρίδα, μπορούν ας πούμε, να πάρουν και κάτι για τον εαυτό τους ή για το κόμμα τους. Αυτές οι αθλειότητες γίνανε
γίνανε κατά κόρον. Είναι προφανές ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν μπορούν για αρκετές από αυτές τις υποθέσεις να τελεσιδικήσουν καταστάσεις, είναι σαφές. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κατασταλαγμένο, αυτή η αίσθηση, στην κοινή γνώμη, και θα πρέπει και η παρούσα κυβέρνηση και οι μελλοντικές να αποστούν από αυτές τις πρακτικές. Ως προς τούτο, και για παραπέρα αυστηροποίηση και για οτιδήποτε άλλο, σας λέω, συντάσσομαι με τη δικιά σας αγωνία. Μανώλη. Ναι, αφού κύριε Πρόεδρε, εισαγωγικά κάνω την παρατήρηση ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη σύσταση όλων των εξεταστικών επιτροπών που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε καμία από τις εξεταστικές επιτροπές που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα θητεία σας, θα ήθελα την υπομονή σας για να θέσω 4 ερωτήματα, με βάση όσα έχετε πει μέχρι τώρα. 2 επί των πραγματικών περιστατικών και 2 ουσίες. Επί των πραγματικών περιστατικών, θέλω στο μέτρο που έχετε διατρέξει την δικογραφία, αν γνωρίζετε, ότι αυτή περιέχει στοιχεία για 4 offshore υπεράκτιες εταιρείες μέσω των οποίων διακινήθηκε μαύρο πολιτικό χρήμα. Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα για τη σημερινή δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή είναι αν κατά την εκτίμησή σας έχει βαρύνουσα αξία η μαρτυρία του κ. Βασιλάκου μόνον ή ενδεχομένως συνδυασμένα με το ημερολόγιο της κ. Τσακάλου, το οποίο με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, από το οποίο προκύπτουν πλήθος τηλεφωνικών επικοινωνιών του κυρίου Χριστοφοράκου με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Την περίοδο της ανάθεσης του Σιφοράη. Την περίοδο της ανάθεσης του Σιφοράη, ναι. η οποία ακυρώθηκε 3 φορές. Ο διαγωνισμός άρχισε 18 Ιουλίου του 2002. Μία φορά συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ τον κήρυξε άγωνο. Άλλες δύο φορές που οι Γάλλοι υπερίσχυσαν στις οικονομικές προσφορές πάλι άγωνος, μέχρι που στις 27 Φεβρουαρίου του 2003 τελικά το ΚΙΣΕΑ κατακύρωσε το διαγωνισμό. Και άλλαξε και υπεργολάβος κάποια στιγμή. Ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα επί των πραγματικών περιστατικών. Αλλά να σας απαντήσω μόνο στο δεύτερο, διότι για το πρώτο δεν γνωρίζω. Ναι. Πολύ μερικά και επιλεκτικά ήρθα σε επαφή με κάποιες μαρτυρίες μετά τις 6 το απόγευμα που δώσαμε στην δημοσιότητα επί της ουσίας. Δηλαδή δόθηκαν στα κόμματα τα στικάκια. Δηλαδή για offshore και τα λοιπά δεν έχω υπόψη μου καθόλου αν αναφέρω. Έχει γραφτεί παντός ήδη δηλαδή. Ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Δεν το γνωρίζω. Ούτε είμαστε επί παντός του επιστητού. Βεβαίως. Για το άλλο όμως που αναφέρεστε, είμαι σε γνώση των 2 ή 3 καταθέσεων που είναι μέσα εκεί της κυρίας Τσακάλου, είτε έτσι αλλιώς αυτά τα στοιχεία τα περισσότερα ή και όλα είχαν βγει στη δημοσιότητα και σε παρελθούσες περιόδους. Είναι σαφές ότι υπήρχε μία συχνότατη, πολύ στενή και σε βάθος επικοινωνία κορυφαίων στελεχών και υπουργών εκείνης της περίοδου με τον κύριο Χριστοφοράκο και με τις Ζήμες, που ήταν η εταιρεία, μία από τις δύο ως υπεργολάβος, αν δεν κάνω λάθος τότε, οι οποίες είχαν συμμετάσχει. Λοιπόν, αυτό μένει προς διερεύνηση, παραπέρα προφανώς, για το τι σήμαιναν εκείνες οι συνομιλίες. Αλλά όσο ο κύριος Χριστοφοράκος παρακολουθεί τώρα την εκπομπή μας από κάποιο πιάτο. Από προάστιο του Μονάχου. Ναι, από προάστιο του Μονάχου, δεις τον ενοχλεί και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι και ο κύριος Όστβαλτ πήγε να τον συναντήσει εκεί ή αλλού. Αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά και καθώς περνάνε τα χρόνια, σιγά σιγά συγκαλύπτονται καταστάσεις και πολύ δύσκολα θα φτάσουμε στην αλήθεια. Αυτό όμως δεν θα πει ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε ή να αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία. Να σας ρωτήσω κάτι, Μανώλη, αν μου επιτρέπεις τώρα, μιας και το ανέφερε και συνεχίζεις. Ναι. Σκεφτήκατε ποτέ, κύριε Πρόεδρε, σκεφτήκατε ποτέ και η κυβέρνηση και εσείς στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν είσαστε, αλλά και ως Πρόεδρος της Βουλής, εάν θα μπορούσε η χώρα, ιδιαίτερα τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, να ανοίξει προς την γερμανική κυβέρνηση και την γερμανική δικαιοσύνη το θέμα του να ληφθεί κάποια στιγμή μία κατάθεση του Μιχάλη Χριστοφοράκου? Το είπατε και πριν, η δίκη της Siemens είναι σε εξέλιξη. Περίπου 67, αν θυμάμαι καλά, κατηγορούμενοι. Ο κύριος Χριστοφοράκος πρώτος στη λίστα απών. Το σημαντικότερο πρόσωπο σε αυτή την αλυσίδα
της διαφθοράς είναι απόν. Μήπως θα έπρεπε με κάποιον τρόπο, εκτός αν έχετε κάνει είμαι κάτι και γνωρίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τις διαδοχικές του ηγεσίες έχουν γίνει αυτές οι προσπάθειες, όπως και προς άλλες κατευθύνσεις, και σημειώνω θετικά ότι η Ελβετία από την πλευρά της, και σε αυτό έχει παρακινήσει και η Ελλάδα, αν και είναι γενικότερα διεθνής μεταστροφή των ελβετικών αρχών, δίνει πλέον τις λίστες με τους λογαριασμούς όλων όσων είχαν στείλει εκεί λεφτά, ενδεχομένως παρανόμως κτλ. Υπάρχει μια μεταστροφή, προφανώς δεν έχει επιτευχθεί να γίνει επαφή των ελληνικών διοκτικών αρχών και με τον ίδιο τον Χριστοφοράκο, ίσως και με την μαρτυρία του εν ολοκληρία, έτσι. Νομίζω όμως πως έχει γίνει ό,τι μπορούν από πλευράς δικαστικών αρχών και από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το... Κύριε Πρόεδρε, παρατήρησα προσεκτικά την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Και έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι αφορά το ζήτημα της παραγραφής. Είπατε ότι η Βουλή θα προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Αλλά επανειλημμένως στην τοποθέτησή σας, είπατε ότι αυτά είναι παραγεγραμμένα κατά το άρθρο 86, είναι τυπικά παραγεγραμμένα, είπατε ότι δεν μπορούν να τελεσιδικήσουν. Στην πραγματικότητα, αν και είπατε ότι δεν παίρνετε θέση επί της ουσίας, αυτά τα οποία είπατε είναι μια θέση επί της ουσίας. Ενώ στην υπόθεση της Νοβάρτης, από όσο θυμάμαι, η πλειοψηφία τότε θεώρησε ότι ναι, μεν μπορεί να υπήρχε ή να μην υπήρχε παραγραφή ανάλογα με την άποψη που είχε ο καθένας για το ζήτημα της δωροδοκίας σε επευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων. Ωστόσο, με αντικείμενο τα άρθρα περί του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, είπε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να τα διερευνήσει. Καταλαβαίνω σωστά ότι εσείς θεωρείτε περίπου μάτια τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών από τη δικαιοσύνη ως παραγεγραμμένων? Καταλαβαίνετε σωστά ότι η Βουλή τα τελευταία χρόνια κάνει μια συστηματική προσπάθεια ώστε να μην είναι μάταιη η αναζήτηση της αλήθειας, και συγκεκριμένα και για την υπόθεση Παπαντονίου και για την υπόθεση Νοβάρτης και για άλλες υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση ή που θα έρθει ενδεχομένως, εγώ εικάζω πως θα έρθει και αυτή. Η Βουλή έχει κάνει την εξής τομή, το λέω ευθέως, και έχει πάρει την ευθύνη να την κάνει, να θεωρεί πως έχουν γίνει αδικήματα τα οποία έχουν γίνει από πολιτικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια που είχαν και δημόσιο αξίωμα και όχι επ' αφορμή του αξιώματός τους, οπότε είναι απιστία, οπότε μπαίνει στις παραγραφικές προθεσμίες του 86, και με αυτή την έννοια ενθαρρύνουμε, αυτή είναι η σωστή έκφραση, είδατε είναι η τρίτη φορά που το χρησιμοποιώ, ενθαρρύνουμε τη δικαιοσύνη να συνεχίσει την έρευνα. Και η δικαιοσύνη τη συνεχίζει για να φτάσει στο κρίσιμο μέγεθος που λέγεται ξέπλυμα χρήματος, μαύρου χρήματος, το οποίο πια δεν είναι παραγεγραμμένο. Το οποίο δεν είναι παραγεγραμμένο. Τι είχε γίνει λοιπόν, για να μπούμε, ύστερα θα μπούμε και στα συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή ήταν η πολιτική προστιχιά, επιτρέψτε μου τη βαριά έκφραση, του άρθρου 86. Διότι εάν προκαταρκτικά αποδεχθείς την ομολογία, την ισχύουσα πλειοψηφικά νομολογία, διότι ευτυχώς υπάρχει και άλλη οπτική, ότι δηλαδή όλα αυτά γίνονται επαφορμή και κατά τη διάρκεια, επαφορμή μάλλον το ότι κάποιος είναι υπουργός, έχει δημόσιο αξίωμα, εκεί σταματάει επί της ουσίας η έρευνα, δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη δικαιοσύνη, μπαίνει στις προθεσμίες της παραγραφής και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν για το μαύρο χρήμα. Αυτό έσπασε για πρώτη φορά με την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, το γνωρίζετε. Έτσι, από εκεί δηλαδή ξεκίνησε και η δικαιοσύνη, πέραν των τυπικών προθεσμιών παραγραφής, να έχει την ενθάρρυνση από τη Βουλή ότι συνεχίστε, θεωρούμε πως υπάρχει έδαφος για να συνεχίσετε, και συνεχίζουν και φτάνουν ή δεν φτάνουν σε διασταυρώσεις πλέον λογαριασμών. Έτσι. Και άρα νομίζω ότι σωστά χειριζόμαστε στη βάση αυτής της γραμμής όλες αυτές τις... Έχω την εντύπωση όμως, και πείτε μου να κάνω λάθος και πάλι, ότι είπατε πριν κάτι πολύ βαρύ. Είπατε ότι στο παρελθόν η δικαιοσύνη δεν έβλεπε να υπάρχει πολιτική βούληση και γι' αυτό δεν ακινείται αποφασιστικά και γι' αυτό άφηνε τις υποθέσεις, αν το κατάλαβα σωστά, διορθώστε με αν το κατάλαβα λάθος, να φτάνουν στο επίπεδο της παραγραφής. Και το ερώτημα είναι, η δικαιοσύνη τώρα, ανεξαρτήτως του ποια είναι η πολιτική βούληση της εκτελεστικής εξουσίας, της δημοθετικής εξουσίας, του κοινοβουλίου, χρειάζεται ενθάρρυνση για να κάνει τη δουλειά της?
και πράγματι αποδίδεται ευθύνες στο παρελθόν στη δικαιοσύνη ότι επιδίωξε ή ανέχθηκε τις παραγραφές άλλων υποθέσεων. Σας λέω ευθέως πως η δικαιοσύνη δεν χειραγωγείται, αλλά το πώς συμπεριφέρεται το πολιτικό σύστημα και πώς αυτοθωρακίζεται σίγουρα επηρεάζει τον ρυθμό εξέλιξης υποθέσεων. Και αυτό στο παρελθόν υπήρξε με όλους τους τόνους και για πάρα πολλές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι και αυτοί, είναι δικαστές και υπήρξαν περιπτώσεις σίγουρα, αλλιώς δεν δικαιολογείται να μου έρχονται μετά από παρέλευση πολλών χρόνων δικογραφίες, οι οποίες είχαν πάει από τον ένα στον άλλον, διότι αλλάζουν και οι ηγεσίες. Ξέρετε τώρα, και οι εφέτες και τα λοιπά, αλλάζουν, περνάνε μέχρι να ενημερωθεί ο επόμενος. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Και χωρίς να έχουν στοιχειώδεις υποδομές και μια γραμματέα, πολλοί από αυτούς. Βεβαίως, πάρα πολλοί. Και με δεκάδες υποθέσεις μπροστά τους, κάνουν ηρωικό έργο. Εάν δεν βλέπουν και το πολιτικό σύστημα να ενδιαφέρεται για να είναι στο ύψος του, και όποτε δεν το είδαν, είμαι σίγουρος ότι σε έναν βαθμό ατόνισαν και κάποιες ενέργειες. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ψόγος, διότι ξέρετε, έχουμε κάνει ακροάσεις επί 3 χρόνια, επί 3,5 χρόνια όλων των ανώτατων δικαστών, και έχουμε συζητήσει για τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη που οφείλονται σε όλα τα επίπεδα και για πολιτικές υποθέσεις και για άλλες. Όλοι έχουν πει ότι δεν ήταν δέκτες και δεν έχουν κάνει ποτέ αποδεκτό, και εγώ το δέχομαι λοιπόν την πολιτική παρέμβαση ή την πολιτική πίεση, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι κατέθεσαν ότι χρειάζεται ένα γενικό κλίμα συνένεσης ώστε όλες οι υποθέσεις να ενθαρρύνονται και να φτάνουν στο τέλος τους και να μην υπάρχουν εμπόδια, προσκόμματα, απειλές. Κύριε Πρόεδρε, για να ενθαρρύνονται όλες οι υποθέσεις και να φτάσουν στο τέλος τους, εγώ θα πιαστώ από την παρατήρηση του Μανώλη. Η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, αλλά αρνείται τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών που προτείνει η αντιπολίτευση. Σίγουρα θα έχει πάντα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά δεν είναι κακό αν η δικαιοσύνη φέρνει μία υπόθεση στην Βουλή που αφορά κυβερνητικά στελέχη να διερευνάται και να διερευνάται μέσω της εξεταστικής επιτροπής, όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις που συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μπαίνουν στο στόχαστρο στελέχη προηγούμενων κυβερνήσεων. Έρχονται πάρα πολλές δικογραφίες σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΔΕΠΑΣΗ θα την ανακοινώθηκαν 11. Δικογραφίες, όχι για σύσταση δικογραφίες. Ναι, σήμερα ανακοινώθηκαν μαζί με την συμφορά. Ίσονο σημασία, δηλαδή πολύ μικρότερη. Δεν μιλάω για μικροπράγματα, αλλά για μια καταγγελία με τη ΔΕΠΑ που είναι για ανταλλαγή. Ας προχωρήσουν. Θα την ψηφίσατε εσείς. Κύριε Αμυρά, ας προχωρήσουν για τη ΔΕΠΑ και ανάλογα ό,τι στείλει η δικαιοσύνη. Από την πλευρά, είμαι σίγουρος, της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν υπάρχει κανένας τρόπος, όταν μάλιστα έχουν δοθεί δημόσια οι πολιτικές εξεγήσεις ήδη, για να σταματήσει μια τέτοια διαδικασία. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί, νομίζω, η κυβέρνηση, ούτε από την υπόθεση της ΔΕΠΑ, ούτε από άλλες τρέχουσες υποθέσεις. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, εάν κάτι υπάρχει και το γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά, ομολογημένα ή ανομολόγητα, αυτά τα χρόνια, στους επιχειρηματικούς κύκλους, σε όλους τους επιχειρηματικούς κύκλους, και τριγυρνάει μαζί με μια δυσφορία για το κατά πόσον προχωράνε γρήγορα ή όχι επενδύσεις και όλα αυτά τα οποία είναι, τα καταθέτουν ως άποψη, είναι ότι δεν χρειάζεται με την παρούσα κατάσταση κυβέρνηση, και ελπίζω και για όλο το μέλλον έτσι να είναι, ανεξαρτήτως κόμματος, να πληρώσουν για να προχωρήσουν οι υποθέσεις τους ή να πληρώσουν για να υπερβούν τον ανταγωνιστή τους σε διαγωνισμούς ή να στήσουν διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Επιχαίρουν για το ότι τουλάχιστον είναι καθαρές οι διαδικασίες και δεν έχουν να πούν τίποτα για κανέναν υπουργό της κυβέρνησης ότι του ζήτησε ή έλαβε οποιαδήποτε αμοιβή αυτός ή συνεργάτης τους. Αυτά τα 3,5 χρόνια. Καλά τα πάτε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, έτσι. Ανεξάρτητα από αυτό που λέτε, καλά τα πάτε. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Πρόεδρε, ανεξαρτήτως τώρα αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται κάτι. Μια χαρά τα πάτε. Γιατί θυμάμαι ότι εκλεγήκατε τον Ιανουάριο του 2015 με το σύνθημα «Ξεμπερδεύουμε με το παλιό», αλλά βλέπω μια χαρά τα πάτε και με το παλιό. Δεν ξέρω τι εννοείτε, σοβαρά σας λέω. Όχι, πιάνομαι από αυτό το οποίο είπατε. Τι, ότι αναγνωρίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι πόσο καλά τα όχι, πάτε. Όχι, αναγνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να βάζουν μέσων ή να λαδώνουν ή να κονιορτοποιούν και να στοχεύουν τον ανταγωνιστή τους με πλάγια μέσα για να πάρουν τις δουλειές που δικαιούνται να πάρουν στους διαγωνισμούς ή εκτός
διαγωνιστικών διαδικασιών και πως οι υπουργοί μας, οι υπουργοί... Άμα φτάνουν εύσημα, κύριε Πρόεδρε, από επιχειρηματίες, πρέπει κάπου να φυλάσσεσαι, γιατί... Ως προς αυτό όταν κάποιος... φτάνουν ναι, είναι κάποιος... πολύ θετικό, ναι, ξέρετε, διότι δεν είναι φίλοι της κυβέρνησης ναι, περισσότερο. Γίνονται φίλοι όμως, ξέρετε, το χρήμα καμιά φορά δεν έχει τόσο κομματικό... Εγώ σας προκαλώ, επειδή είστε διευθυντές εφημερίδων με μεγάλη εμπειρία και ως δημοσιογράφοι και με κύρος όλοι οι παρόντες, σας προκαλώ, εάν υπάρχουν καταθέσεις για επί 3,5 χρόνια τώρα, καταθέσεις άποψης εννοώ, έτσι, όχι δικογραφίες, ότι για να κάνουν τη δουλειά τους οι επιχειρηματίες, όπως το παρελθόν κατά κόρον γινόταν και το λέγανε και μεταξύ τους, τους πλησίασαν ή πλησίασαν αυτοί κυβερνητικά στελέχη για να διευκολύνουν καθιοδήποτε τρόπο. Πιστεύω πως έχει γίνει μια τομή και πως αυτή η τομή θα πρέπει να κρατηθεί, είναι ένα από τα καλά αυτής της περίοδου και στο μέλλον. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Πώς έχουμε άλλες καταγγελίες. Όχι, αυτό είναι ακριβές και νομίζω, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Πάνος στο θέμα της Siemens και επειδή το θυμάστε, γιατί έχουμε συνυπάρξει δημοσιογραφικά, είχαμε εντρυφήσει σε εκείνο το περίφημο πόρισμα της Debevoiset Plimpton και στα αρχεία, στα έγγραφα της γερμανικής δικαιοσύνης της Αγγελίας του Μονάχου, η λέξη, η φράση ήταν ωφέλιμες πληρωμές. Και ήταν το 5% τότε. 6-7%. Ναι, έφτανε μέχρι και το 6-7%. Απλώς. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και συγκεκριμένες αναφορές για κόμματα και πρόσωπα. Κύριε Πρόεδρε, οι αναφορές είναι σε αυτή τη δικογραφία. Το 7% τώρα. Θεωρείται, όχι, λέω στη δικογραφία αυτή. Ήρθε τη Siemens. Διάφοροι μέσα επαΐοντες, εκπρόσωποι τότε των δύο εταιρικών σχημάτων αναφέρουν πως ήταν λογική μια έως και 7%. Μιλάμε για 7% κλπ. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση και πραγματικά δεν έχω βρει καμία λογική απάντηση. Για παράδειγμα για το θέμα, γιατί λέτε για τους επιχειρηματίες κλπ. Για παράδειγμα για το θέμα της σύμβασης του Διεθνούς Αεροδρομίου. Ήταν έτοιμη η πώληση, η ανανέωση της σύμβασης για 20 χρόνια με ένα ποσό γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ και βρέθηκε ένας άνθρωπος στις Βρυξέλλες, ένας γραφειοκράτης της Κομισιόν, που είπε: Παιδιά, με 500 εκατομμύρια είναι πολύ φτηνά. Ξαναγυρίστε πίσω, δεν δέχομαι τη σύμβαση. Προφανώς είναι λάθος. Και έγινε νέα ανανέωση σύμβασης με 1,2 δις. Το ξέρω. Μέσα από μία. Πολύ σημαντικό. Είχε υπογραφεί όμως από την κυβέρνηση αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή είχε πάει στις Βρυξέλλες. Από το ΤΑΙΠΕΔΑ, ας πούμε. Είχε πάει προς έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αν αυτός δεν το είχε δει λίγο γραφειοκρατικά και την παίρναγε. Κύριε Αμυρά, τι σημαίνεται ένα. Αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να υποκρύπτει κάποιο πολιτικό κρίμα ή μαύρο κρίμα. Πιστεύω ότι δεν υποκρύπτει, φέρνει στην επιφάνεια ανεπάρκεια. Ανεπάρκεια σε αυτό το τομέα ως προς αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες και είμαι σίγουρος πως έχει γίνει από πλευράς της κυβέρνησης. Και επειδή είδα και στην Ολομέλεια να τίθεται αυτό το ζήτημα, έχει τεθεί ήδη δύο φορές, από πλευράς της κυβέρνησης δεν υπήρξαν ούτε επιθετική τόνη ούτε αλλαγή του εδάφους. Νομίζω ότι απάντησης. Είναι ένα από τα δύο ζητήματα που έχω ακούσει. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να θεωρούν ότι πρέπει να πάνε σε προανακριτική. Είναι ένα ζήτημα, είναι μια μεγάλη διαφορά από τα 500 στο 1,2 δις. Πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάω. Αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν έχει ακουστεί τίποτα και δεν πιστεύω πως υπάρχει ούτε ίχνος στοιχείου διαφθοράς, ας πούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω ότι κλείσαμε αυτό τον πρώτο κύκλο. Θέλω όταν επιστρέψουμε, και το λέω κύριε Πρόεδρε γιατί ενδεχομένως είναι πολλά και πρέπει να κρατήσετε σημειώσεις, να μας ορίσετε, γιατί νομίζω ότι είναι δημοσιογραφικά χρήσιμο και θα μας δώσει και μία γέφυρα για να μπούμε στις πολιτικές εξελίξεις, να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χάρτη των μεγάλων υποθέσεων που θα φτάσουν στη Βουλή. Απαριθμό. Το ένα ήταν αυτό που συζητήσαμε μόλις τώρα. Συνταγματική αναθεώρηση, πότε θα φτάσει και ποια διαδικασία θα ακολουθεί, τι ψηφοφορίες θα γίνουν. Συμφωνία των Πρεσπών, ξέραμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή το Μάρτιο, ακούγεται ότι επιταχύνεται η διαδικασία σήμερα. Ο Ζόραν Ζάεφ από τα Σκόπια εξέφρασε πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, 15 Ιανουαρίου θα έχει τελειώσει. Και βεβαίως είναι και τα θέματα
των υπολείπων σκανδάλων που θα φτάσουν και αυτά στη Βουλή, αλλά και το θέμα εκκλησίας κράτος. Για όλο τον οδικό χάρτη. Όλο τον οδικό χάρτη νομίζω θα έχετε πολύ δουλειά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε αμέσως μετά με αυτό. Να είστε καλά.